Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Αβρίλη Σακελαρίδη, υποψήφιο Ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά, επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς σα βρήκα, κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ, εγώ που είστε εδώ. Ε, λοιπόν, <clears throat> τώρα... Δεν ξέρω αν αυτό σχολιάζεται με Αλφαγιότα σε πολιτικό ή σε ανθρώπινο επίπεδο. Ωστόσο, ε, αυτήν την ε, κόντρα, να την πω, διάσταση απόψε να την που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες, τη μένη Σαγγελέα του Αρίου Πάγου να λέει στο φόρουμ των Δελφών ότι δεν είπε στην κυρία Καριστιανού να πάει στην εκκλησία και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Πλακιά να την διαψεύδουν ε, δημοσίω και να λένε ότι υπήρχαν μάρτυρες, δεν ξέρω... Με ποιο τρόπο θέλετε να τη σχολιάσετε, πολιτικά ή ναι, ανθρώπινα. Κοιτάξτε, ε, ανθρώπινα θα μπορούσα να τη σχολιάσω. Σίγουρα δεν είναι ρόλο τη Αγγελέως του Αρίου Πάγου να δίνει είναι. τέτοιου τύπου συμβουλέ στι οικογένειε των θυμάτων. Ε. Ρόλο τη Αγγελέως του Αρίου Πάγου και γενικότερα τη δικαιοσύνη είναι να επιτελεί το έργο τη σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά και την υπόθεση και το ε. έγκλημα μάλλον, των, των τεμπών. Αλλά και μια σειρά από πολλά ζητήματα που έχουν δυστυχώ ισορρευτεί τα οποία πλήτττουν, αν θέλετε, την άποψή μου. Ε, το όνομα και την αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Ε, δεν θέλω να μπω τόσο στην ουσία αυτής της υπόθεσης γιατί έχει ούτως ή άλλως και πολι... πολλές πολιτικές προεκτάσεις ναι. οι οποίες είναι και πιο στην αρμοδιότητά μου να τις σχολιάσω. Χωλιο... Αυτό που δυστυχώς βλέπουμε και στην υπόθεση των τεμπών bon, μετά και τις τελευταίες, αν θέλετε, αποκαλύψεις μετά από τη συνέντευξη του κυρίου Τερεζάκη στον Sky, στο ραδιόφωνο του Sky χτες, mm -hmm. Είναι ότι στην πραγματικότητα και η δικαιοσύνη αλλά και η κυβέρνηση ναι. δεν πράττουν αυτά που πρέπει να πράξουν mm -hmm. σε μια σειρά αποζητήματα. Για παράδειγμα, ο κύριος Τερεζάκης θες στο στο, στο ροδοφωνικό σταθμό Σκάι, στην ουσία αυτό που είπε εμφαντικά, είναι ότι δεν προέκυψε η διαρροή αυτών των ηχητικών, mm -hmm. των μονταρισμένων, όπω παραδέχτηκε καταρχήν, το τονίζουμε, το υπογραμμίζουμε, ναι. ε, ηχητικών συνομιλιών, ε, δεν έφυγε από, τον, από στελέχη του ΟΣΕ. Οπότε προκύπτει ένα ερώτημα: από πού έφυγε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά τα στοιχεία, να κάνουν την κοπτοραπτική την πρώτη μέρα του δυστυχήματο, το επαναλαμβάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, Όταν ναι. ήμασταν όλοι και όλε συγκλονισμένοι εκείνη το, την ημέρα, κάποιοι είχαν στο νου του ότι κάτι mm -hmm. πρέπει να κάνουν για να παράξουν ένα μονταρισμένο ηχητικό. Οπότε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το έχουν κάνει, αν δεν είναι τα στελέχη του ΟΣΕ, όπω λέει ο κύριο Τερεζάκη. Πρέπει να δοθούν απαντήσει και η δικαιοσύνη εκεί πέρα. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή δύο εβδομάδε, ε, κύριε Μελιγκόνη, από το ναι. δημοσίευμα. εβδομάδε, αν δεν κάνω λάθο, από το δημοσίευμα του βήματο. Πρέπει να κινήσει γρήγορα τι διαδικασίε και να δώσει απαντήσει. Ο κόσμο ζητάει απαντήσει και θέλει και ταχύτητα στι απαντήσει αυτέ. Το γεγονό ότι δεν έχουμε απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα mm -hmm. είναι αυτό το οποίο κάνει του πολίτε σήμερα να αποστρέφονται την πολιτική, να αποστρέφονται του θεσμού και δυστυχώ να βλέπουμε και μια εντυνόμενη βία και μέσα στην κοινωνία που Παίρνει διαφορετικές μορφές. Ε, κύριε Σακελαρίδη, αυτό, η, η αποστροφή προς την ε, πολιτική, θέλετε να μου πείτε πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι από τις φαίνεται ότι σας παίρνει όλους η μπάλα. Ναι, ε, κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε στι δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο παράδοξο. Mm. Από τη μία βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να φθίνει προφανώ, να έχει μεγάλη πτώση στα ποσοστά τη εξαιτία αυτή τη προφανώ κοινωνική δυσφορία που υπάρχει στον κόσμο. Και από την άλλη όντω βλέπουμε την αντιπολίτευση σε όλε τι εκφάνσει δεν θα αποποιηθώ. Και, τις δικές, και τη δικιά μας mm -hmm. ας πούμε κατάσταση, να μην μπορεί να πείσει στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι και το κρίσιμο ερώτημα, το στρατηγικό ερώτημα. Και αν θέλετε την άποψή μου, είναι και ένα από του βασικού λόγου που ιδρύθηκε η Νέα Αριστερά. Που προέκυψε η Νέα Αριστερά σε μία λογική ότι πρέπει να καλυφθεί αυτό το πολιτικό κενό. Πώ μπορεί να γίνει αυτό, κατά την άποψή μου, τι χρειάζεται. Χρειάζεται ένα νέο πολιτικό ήθο και ύφο. Mm -hmm. Να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε του πολίτε, να του μιλήσουμε, ε, να απαντήσουμε στα πραγματικά του προβλήματα, να μην. Uh, περιοριστούμε απλά και μόνο. Σε κοκορομαχίε, σε άδεια και κούφια επικοινωνιακά λόγια που λειτουργούν σαν στρακαστρούκε στην πραγματικότητα, στο δημόσιο λόγο και ο κόσμο το καταλαβαίνει αυτό. Ο κόσμο mm -hmm. το καταλαβαίνει ε, δυστυχώ. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε μέσα από ένα μαχητικό σχέδιο αντιπολίτευση που μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει και το, να αποτελέσει και το σχέδιο δράση για την επόμενη μέρα ω ένα ανταγωνιστικό σχέδιο απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε ω Νέα Αριστερά. Πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει. Τη βάση και πιστεύω ειλικρινά ότι μέσα στο επόμενο διάστημα που μένει, μέσα στου επόλοιπου 1,5-2 μήνε που μα μένουν, θα μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε αυτό το σχέδιο mm -hmm. ε, σε όλη την Ελλάδα. Ε, μέχρι στιγμή, ενώ πηγαίνουμε σε ευρωεκλογέ, δεν κουβεντιάζουμε πολύ για την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το, το σύμφωνο για τη μετανάστευση που ψηφίστηκε σήμερα θα έδινε ας πούμε μια αφορμή. Μπα και κάνουμε καμία τέτοια κουβέντα. Τι λέτε. Δυστυχώ δεν κουβεντιάζουμε για την Ευρώπη. Εγώ, από μία άποψη, είναι κατανοητό γιατί mm -hmm. προφανώ. Οι, οι ευρωεκλογέ έχουν ένα διπλό χαρακτήρα. Απ' τη μία, προφανώ, θα είναι μια αντανάκλαση και τη εσωτερική κατάσταση στη χώρα και γι' αυτό είναι και σημαντικέ. Ταυτόχρονα, όμω, επειδή ακριβώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται πολύ σημαντικέ αποφάσει, mm -hmm. όλο και περισσότερο σοβαρέ αποφάσει που αφορούν τη ζωή μα εδώ στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να συζητηθούν και αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, όπω πολύ σωστά είπατε, σήμερα ψηφίστηκε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, που κατά την άποψή μα είναι εξαιρετικά προβληματικό ε, για την Ελλάδα. Ε, και επειδή ακριβώς στην ουσία συνεχίζει πρακτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ε, στην ουσία μετατρέπουν τις πρώτες χώρες εισόδου όπως λειτουργούσε και παλαιότερα με το Δουβλίνο ε, το σύμφωνο του, 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 του Δουβλίνου να μετατρέπουν αυτές τις χώρες στην πραγματικότητα σε χώρες εγκλωβισμού των μεταναστών και των προσφύγων και Αυτό που στην πραγματικότητα γίνεται είναι κάτι που υπήρχε παλαιότερα ω έννοια υποχρεωτική μετεγκατάσταση mm -hmm. στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον να έχουν τη δυνατότητα οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε εισαγωγικά να δείχνουν την αλληλεγγύη του, λέει το σύμφωνο mm. ε, μετανάστευση και οι πολιτικέ δυνάμει που το στηρίζουν, όπω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και δυστυχώ και πολλοί από του σοσιαλιστέ ε, βουλευτέ. Όμω στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι να μπορούν να δίνουν κάποια χρήματα, να εξαγοράζουν τα τις ευθύνες τους ναι. ε, απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα χώρες όπως η Ελλάδα. Να αποτελούν χώρε εγκλωβισμού αυτών των mm -hmm. ανθρώπων που δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δυστυχώ το βλέπαμε και στο παρελθόν και με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα χειρότερο το σύμφωνο μετανάστευση και για τη χώρα μα, αλλά και για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Ε, μια που ε, αναφέρατε και ότι ήταν πολλέ οι εισηγήσει των σοσιαλιστών και το στήριξαν οι ευρωπαίοι σοσιαλιστέ. Τόσο ή άλλω αυτό ήταν και το μεγάλο παζάρι που γινόταν τόσο καιρό, αλλιώ δεν θα περνούσε. Ε, Όλο αυτό σας προβληματίζει. Μιλάμε στην Ελλάδα για την ανάγκη συζήτηση και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Κάποιοι έχουν περάσει και ένα βήμα παρακάτω, κάνουν προσθέσει αθροίζουν ποσοστά και λοιπά ναι. για την επόμενη μέρα. Σχεδόν έχει προεξοφληθεί ότι όλοι σας κάτι θα κάνετε μετά τις 9 Ιουνίου, ότι θα προσπαθήσετε να βρείτε ένα κοινό βηματισμό. Ε, σε διάφορα τέτοια ζητήματα που πολλά από αυτά είναι η ουσία της πολιτικής, είναι ταυτωτικά, είναι πυρηνικά. Ε, είστε πολύ σίγουροι ότι με τους σοσιαλιστές, Παύλα, σοσιαλδημοκράτες, σε Ελλάδα και Ευρώπη, ε, είστε στην ίδια πλευρά του ποταμού. Κοιτάξτε, αυτό είναι... Πάντοτε ένα κρίσιμο διακύβευμα. Κατά mm -hmm. την δική μου άποψη, ε, τόσο το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα στην Ελλάδα για να μιλ... όταν μιλάμε για τους σοσιαλιστές, ε, με τη στάση που κρατάει σε πάρα πολλά ζητήματα, δυστυχώς, ε, δείχνει από τη μία να μην έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση mm -hmm. ε, ούτε ιδεολογική ούτε πολιτική ως κατεύθυνση ε, σε σχέση με κρίσιμα πολιτικά ζητήματα είτε αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία με τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία με την ανάγκη να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες με την δημόσια παιδεία αλλά δυστυχώ βλέπουμε ότι και με τι κινήσει επικοινωνιακέ που κάνει, όπω για παράδειγμα ε, με την προσθήκη του κυρίου Ζαγοράκη στο ευρωψηφοδέλτιό του, mm -hmm. δείχνει να αντιλαμβάνεται την πολιτική με έναν εξαιρετικά λάθο τρόπο που γι' αυτό ο κόσμο αποστρέφεται την πολιτική. Και δεν λέω τον κύριο Ζαγοράκη τυχαία, γιατί δεν είναι ζήτημα τώρα αν έγινε μία μεταγραφή από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντω γίνεται και είναι κάτι θεμητό. Είναι ότι ο κύριο Ζαγοράκη υπήρχε ένα από τους του υπογράφοντε του αντιψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο για το κράτο. Mm -hmm. Δικαίου στην Ελλάδα, δηλαδή στην ουσία που το κρίσιμο ζήτημα ήταν οι υποκλοπέ σε αυτό το, το αντιψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, τη στιγμή που το Πασόκ και ο κύριο Ανδρουλάκη, σωστά κατά την άποψή μα, βάζει το ζήτημα των υποκλοπών ναι. πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του, γιατί και ο ίδιο υπήρξε θύμα. Ε, δεν μπορούν αυτέ οι αντιφάσει να δείχνουν, αν θέλετε, κατά την άποψή μα ω νέα αριστερά, μια σοβαρότητα σε τόσο κρίσιμα. Ζητήματα. Δεν είναι όλα προσθέσει και αφαιρέσει ψήφων. Δεν είναι όλα επικοινωνιακή διαχείριση για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη τρίτη θέση. Εδώ χρειαζόμαστε πολιτική και η πολιτική κρίνεται και από τα μικρά και από τα μεγάλα. Με ξεκάθαρε θέσει σε όλα τα ζητήματα. Ξεκάθαρε θέσει για τη δημόσια υγεία, ξεκάθαρε θέσει για τη δημόσια παιδεία, ξεκάθαρε θέσει για την ακρίβεια, για την ενεργειακή κρίση. Ξεκάθαρε θέσει όμω και στο επίπεδο που πολιτευόμαστε και ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δυστυχώ υπάρχει. Σημαντικό πρόβλημα. Ε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίο θα αξιολογήσω mm -hmm. ε, το Πασόκ. Εμεί από τη δική μα την πλευρά ασκούμε κριτική και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δυστυχώ μέσα από τα λάθη των ηγεσιών τους και μέσα από την προβληματική πολιτική τους τοποθέτηση στα κρίσιμα ζητήματα, mm -hmm. αφήνεται ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί, ενώ ο κόσμος την πραγματικότητα δεν τον θέλει. Ε, μήπως όμως ε, έχει αποδειχθεί ότι είναι και λίγο ντεμοντέ ή τέλο πάντων όχι πλειοψηφικέ mm -hmm. ε, οι ιδέες της προοδευτικής παράταξης ή της αριστερά. Θέλω να πω, όλοι θέλουμε να, να μειωθούν τα ε, να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα κλπ. Θέλουμε μια άλλη πολιτική, μια στεγαστική πολιτική κλπ. Όταν όμως η συζήτηση πάει στο ποιοι φόροι πρέπει να αυξηθούν, ε, υπάρχει ένα ζήτημα στην τεκμηρίωση. Ή έχουμε δει ότι έχουν ενισχυθεί τα ατομικά κριτήρια ακόμη και ως κριτήρια ψήφου. Δεν ψηφίζουν πολύ για τη μεγάλη εικόνα ή για το συλλογικό καλό που λέγαμε. Εγώ παιδιά. πιστεύω ότι ο κόσμο, για το αν είναι ντεμοντέ ή όχι, ο κόσμο mm. στην πραγματικότητα διαμορφώνει τι αντιλήψει του. Ε, ανάλογα με, πολι με τι πολιτικέ που βλέπει να ακολουθούνται ε, μέσα στα χρόνια και τα αποτελέσματα που έχουν αυτέ οι πολιτικέ στην καθημερινότητα και στη ζωή του. Ο κόσμο δυστυχώ, και το λέω πολύ ειλικρινά, δυστυχώ mm -hmm. όλα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει μάθει ότι όταν πληρώνει φόρου. Δεν γυρίζει τίποτα στην τσέπη του με τη μορφή της αναδια... του αναδιανεμητικού αναδια... συστήματος, ναι. είτε με τη μορφή των επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές, είτε με τη μορφή των επενδύσεων στο κοινωνικό κράτος. Αυτή ακριβώς η αντίληψη είναι που κατά την άποψή μας δυναμητίζει, διαβρώνει, αν θέλετε, αυτή τη λογική του αναδιανεμητικού φορολογικού συστήματος. Αυτά βλέπει ο κόσμος, δυστυχώς, στην Ελλάδα και μέσα από τα μνημόνια και μέσα από την πολιτική της κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που δεν έχει μνημόνια, αλλά εφαρμόζει αυτή την πολιτική mm -hmm. ε, με, πολύ, με πολύ πρόθυμο τρόπο ε, και δεν έχει αυτή τη... και, και ενδεχομένω ε, να είναι αυτό που λέτε «πασέ ή Κατά την άποψή μα χρειάζεται και αυτό είναι βασική Έχμή mm -hmm. τη νέα αριστερά, ναι. ένα φορολογικό σύστημα που να λειτουργεί ουσιαστικά με ένα τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά να, παίρνουμε, να παίρνει αυτό το φορολογικό σύστημα χρήματα αναλογικά ναι. με το εισόδημα και το πλούτο. Των πολιτών, από αυτού που πραγματικά έχουν τα εισοδήματα και τον πλούτο και να μπορεί να τα γυρίζει πίσω με τη μορφή τη επένδυση των δημόσιων στι δημόσιε δαπάνε για το κοινωνικό κράτο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Μελιγκών, είναι ο τομέα τη υγεία. Αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται το τελευταίο καιρό με τον Υπουργό Υγεία, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, δυστυχώ αποτελούν την πλήρη διάλυση του εθνικού συστήματο υγεία και την ιδιωτικοποίησή του. Γλώσσες, α, ξύλ, ακούγεται ξύλινη ξένη γλώσσα, mm -hmm. ακούγονται ντεμοντέ αυτά που λέω. Ο κόσμο γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή πληρώνει όλο και περισσότερα για την υγεία. Η χώρα μα μεγαλ... έχει τι μεγαλύτερε ιδιωτικέ δαπάνε από mm -hmm. τι χώρε του ΟΣΑ στον τομέα τη ιδιωτική υγεία. Βλέπουμε ότι αυξάνεται. Ε, αυξάνονται τα φάρμακα, αυξάνονται η, 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 συμμετοχή στις εξετάσεις των πολιτών. Είδαμε και τα στοιχεία του πληθωρισμού. Αν δείτε το, mm -hmm η Κατηγορία δαπάνη υγεία έχουν κάνει και μεγάλη αύξηση, ειδικά τον τελευταίο μήνα. Ναι. Εξαιτία αυτών των αυξήσεων που έγιναν, οι οποίε mm -hmm. δεν περνάνε, δεν πρέπει να μπαίνουν κάτω από το χαλάκι. Mm -hmm. Και φυσικά έχουμε και το κρίσιμο ζήτημα των απογευματινών χειρουργιών, το οποίο, κατά την άποψή μα, αποτελεί πρόκληση προ την κοινωνία. Πρόκληση. Όταν ο κόσμο πληρώνει με τι εισφορέ υγεία πληρώνει με του φόρου του το δημόσιο σύστημα υγεία, mm -hmm. το να του λέμε ότι για να μπορεί να έχει μια. Στοιχειοδό έγκαιρη αντιμετώπιση της, των προβλημάτων υγεία, σου κύριε Μελιγκόνη. Mm -hmm. Πρέπει να πληρώνει επιπλέον στα απογευματινά χειρουργία, Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μια τεράστια πρόκληση και αυτό το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε και στι εξορμήσει που κάνουμε αυτόν τον καιρό ω Νέα Αριστερά στου χώρου υγεία. Mm -hmm. Και είναι κάτι το οποίο μα το λένε και οι γιατροί και οι ασθενεί. Κύριε Σακελαρίδη, ε, αυτή η πρόταση του κυρίου Χαρίτση, το κάλεσμα μάλλον προ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, ε, για να γίνει ένα διάλογο ε, και για να καταρτιστεί ένα, ένα, ένα πρόγραμμα εναλλακτική διακυβέρνηση. Ε, ε, αν δεν υπάρξει κοινή κάθοδος στι εκλογέ, τι νόημα έχει, Μήπω ανοίγει ο δρόμο προ τα εκεί. Καταρχήν, αυτό που ο κύριο Χαρίτσης δεν έκανε ένα κάλεσμα έτσι Γενικά και αόριστα mm -hmm. ε, στι υπόλοιπε προοδευτικέ δυνάμει. Αυτό που είπε και, το, και σήμερα, και στη συνέντευξή του το πρωί στο Open, στην ναι. τηλεοπτική του συνέντευξη, είναι ότι δυστυχώ αυτό θα έπρεπε mm -hmm. να υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει μια συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά δυστυχώ δεν υπάρχουν αυτέ οι προποθέσει όπω βλέπουμε σήμερα με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. όσο και το ΠΑΣΟΚ. Κατά την άποψή μα, το μείζον αυτή τη στιγμή ως νέα αριστερά είναι να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση έτσι ώστε να ενισχυθούν δυνάμεις υγιείς οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τον καταλήτη μιας αντιπολίτευσης ουσιαστικής, μαχητική και δημιουργική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Εμεί θεωρούμε ότι η Νέα Αριστερά έχει τα εχέγγυα, έχει την αξιοπιστία, έχει τα πρόσωπα, έχει τι θέσει, έχει την κοινωνική εμπειρία για να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Και πιστεύουμε ότι στη μάχη των Ευρωεκλογών, mm -hmm. η ενίσχυση των δυνάμεων τη Νέα Αριστερά μπορεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό πόλο, μια πολύ χρήσιμη ψήφο. Δυστυχώ, και αυτό είπε και ο κύριος Χαρίτσης και σήμερα το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι ηγεσίες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο του ΠΑΣΟΚ είναι αναντίστοιχες μπροστά σε αυτή τη συγκυρία. Εμείς από τη δική μας την πλευρά καλούμε όλη την κοινωνία, καλούμε ευρύτερα όλες τις δυνάμεις της αριστεράς να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση αν mm -hmm. μου και αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο σχόλιο. <σχολείο> Και θέλω να αναφερθώ, γιατί αναφέρθηκα στο Πασόκα, αλλά θέλω να αναφερθώ και στην τελευταία πρόταση του κυρίου και αυτό που έγραψε χθε σε άρθρο του στην ε, Καθημερινή, καθημερινή ναι. σχετικά με την ανάγκη να γίνουν εκλογέ. Και εδώ βλέπουμε κατά την άποψή μα ω Νέα Αριστερά μια ε, επανάληψη ε, επικοινωνιακών έτσι, κινήσεων, οι οποίε γίνονται και δεν έχουν απολύτω καμιά ουσία, οι οποίε δυστυχώ δυστυχώς το τονίζω. Μετατοπίζουν το κέντρο βάρο τη συζήτηση από τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να ασκήσουμε αντιπολίτευση mm -hmm. και κριτική στη νέα δημοκρατία σε ζητήματα τα οποία γίνονται μόνο και μόνο για να προκαλέσουν θόρυβο, τα οποία δεν έχουν καμιά ουσία. Μα και Γιατί ένα... φύγει η κυβέρνηση λέτε. Βεβαίω, αλλά αυτή τη στιγμή, ένα, μήνα, ένα μισή μήνα πριν τι ευρωεκλογέ, το να μπαίνει ζήτημα εθνικών εκλογών. Στην πραγματικότητα δεν προσφέρει τίποτα στο δημόσιο διάλογο. Σαφή. Θα έχουμε μία καταγραφή mm -hmm. της, των πολιτικών συσχετισμών σε αυτές τις ευρωεκλογέ. εμεί mm -hmm. Εμείς ελπίζουμε και θέλουμε να, αυτή η καταγραφή να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και μετά όντω να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή το να γίνεται αυτή η συζήτηση δεν βοηθάει. Να σας θυμίσω ότι και στην πρόταση μομφή, ο κύριος Κασελάκη στην πραγματικότητα έλεγε, μιλούσε ότι θα γίνει μια κοκορομαχία προσπαθώντα ναι, προσπαθώντας ναι. να ναι. παξιώσει την πρωτοβουλία mm -hmm. για την πρόταση μομφής. Ενώ τότε Τέθηκε με πολιτικό τρόπο mm -hmm. το ζήτημα να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και τώρα έρχεται και νομίζω ότι με ένα άρθρο μπορεί να δημιουργήσει αυτέ τι συνθήκε. Κατά την άποψή μου, είναι ο λάθο τρόπο να ασκήσει ναι. αντιπολίτευση και αυτό mm -hmm. ο κόσμο πρέπει να το έχει στο μυαλό του ότι ούτε ο κύριο Κασελάκη ούτε ο κύριο Ανδρουλάκη μπορούν να ασκήσουν την αντιπολίτευση που χρειάζεται σήμερα ο τόπο απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλλινυχτώντα σα, γιατί μα ήδη εκτό χρόνου, ε, Ναι, ή όχι στο debate στην πρόταση Ανδρουλάκη. Ναι, ναι, ναι. Ε, Χαιρετίζω τον μονολεκτικό τρόπο τη απάντηση. Ναι. Κάθε debate είναι ευπρόσδεκτο. Να είστε καλά, κύριε Σεκλάδη. Σας Ευχαριστώ, κύριε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Κυρίε και κύριοι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε εσά. Ραντεβού αύριο στι 10 εδώ στο Άττικα.